Πολίτες της Αθήνας, σήμερα στο Σύνταγμα έχουμε τη γιορτή της δημοκρατίας, έχουμε τη γιορτή της ανατροπής. Σήμερα η πλατεία του Συντάγματος πλημμύρισε με τα πρόσωπα της ελπίδας και της νίκης. Σήμερα η πλατεία του Συντάγματος πλημμύρισε με τα πρόσωπα της αποφασιστικότητας, της ελπίδας, του πείσματος για την Ελλάδα της νέας εποχής. Όχι, δεν θα ξαναδώσουμε τα κλειδιά του ταμείου σε αυτούς που το χρεοκόπησαν. Όχι, δεν θα ξαναδώσουμε το τιμόνι σε αυτούς που μας έριξαν στον κρεμό. Όχι, δεν θα εμπιστευτούμε ξανά το μέλλον μας σε όσους γκρεμίσαν τα όνειρα και την αξιοπρέπειά μας. Πολίτες της Αθήνας, η συγκλονιστική σας παρουσία σήμερα εδώ δίνει απάντηση σε όλους όσοι είχαν προεξοφλήσει ότι το αποτέλεσμα έχει κριθεί. Η συγκλονιστική σας παρουσία σήμερα δίνει απάντηση σε όσους έχουν σπεύσει από το βράδυ των ευρωεκλογών και ράβουν κουστούμια εξουσίας, αλλά και κουστούμια περικοπών στο λαό μας και λαιλασίας για το δημόσιο χρήμα. Ας μη βιάζονται λοιπόν οι πρίγκιπες να επιστρέψουν στους θρόνους τους, γιατί την τελική απόφαση θα την πάρει την Κυριακή ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, που τώρα γνωρίζει ότι αυτή η απόφαση είναι απόφαση για τη ζωή του, είναι απόφαση για το μέλλον του, είναι απόφαση για την αξιοπρέπειά του. Η μεγάλη ανατροπή της Κυριακής, πολίτες της Αθήνας, είναι πρώτα απ' όλα ζήτημα συνείδησης για τον καθένα και την καθεμιά, για την κάθε Ελληνίδα και τον κάθε Έλληνα. Και εμείς σήμερα εδώ, από την πλατεία του Συντάγματος, από την καρδιά της Αθήνας, καλούμε τον καθένα και την καθεμιά να σκεφτεί τι έζησε ο τόπος αυτός μέχρι το 2014 και να σκεφτεί πώς είναι η χώρα σήμερα και να σκεφτεί πού βρισκόμασταν και πού βρισκόμαστε. Βρισκόμασταν στη βαθιά χαράδρα της κρεοκοπίας και σήμερα η χώρα, η Ελλάδα είναι ελεύθερη ξανά και οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να ατενίζουν ένα καλύτερο μέλλον με αισιοδοξία. Να σκεφτεί ο καθένας και η καθεμιά αν αξίζει τώρα, μετά από τόσους κόπους, να ξαναγυρίσουμε πίσω στις μέρες της απελπισίας, στις μέρες της καταστολής, στις μέρες της αυθαιρεσίας. Να σκεφτεί ο καθένας και η καθεμιά, να σκεφτεί να κρίνει και να συγκρίνει και να μην αφήσουμε μέχρι την Κυριακή να πάει κανένας μόνος του στην κάλπη. Ο καθένας να πάρει κι άλλον έναν μαζί του στην κάλπη, κι άλλον έναν που σκέφτεται να απέχει, άλλον έναν που δεν έχει ακόμα αποφασίσει, άλλον έναν που πρέπει να μάθει ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών και που δεν θέλει η ζωή του, η χώρα του, να ξανακυλήσουν στις σκοτεινές μέρες της λιτότητας και της αναλγησίας. Ο λαός μας δεν μπορεί να ξεχάσει τις μαύρες μέρες που έζησε τούτος ο τόπος από το 2010 ως και την 1η του Γενάρη του 2015, που κάναμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή, τη μεγαλύτερη ανατροπή στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. Ναι, σήμερα καλούμαστε να κάνουμε άλλη μια τέτοια ανατροπή. Άλλη μια μεγάλη ανατροπή για να συνεχίσουμε την πορεία προς τα μπρος, να κυλήσει προς τα μπρος ο τροχός της ιστορίας. Και από εδώ
από εδώ, από την κεντρική μας συγκέντρωση πολίτες της Αθήνας, θέλω να απευθυνθώ σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα που σήμερα μας παρακολουθεί από τους δέκτες της τηλεόρασης. Σε κάθε Ελληνίδα μάνα που θέλει ασφάλεια για το μέλλον των παιδιών της. Σε κάθε Έλληνα εργαζόμενο που θέλει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και καλύτερους μισθούς. Σε κάθε νέα και σε κάθε νέο που θέλει να μπορέσει ξανά να ονειρευτεί και να δημιουργήσει στον τόπο που γεννήθηκε. Απευθύνομαι σε όλους αυτούς και τους ρωτώ, μπορούν αλήθεια όλα αυτά να τα προσφέρουν οι άνθρωποι που μας χρεοκόπησαν? Μπορούν αυτά να τα προσφέρουν αυτοί που διέλυσαν την κοινωνία, που εκτόξευσαν την ανεργία και οδήγησαν τα παιδιά μας, τους νέους και τις νέες μετανάστες στο εξωτερικό? Μπορούν αυτά να τα προσφέρουν αυτοί που αργότερα πότισαν με δηλητήριο τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, μας δίχασαν για να μας χωρίσουν δήθεν σε προδότες και σε εθνικόφρονες? Εμείς το 2015 ήρθαμε για να ενώσουμε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με κάθε δημοκρατικό πολίτη. Χωρίς αυτή την πλατιά ενότητα δεν θα είχαμε σήμερα καταφέρει να βγούμε από τα μνημόνια και την επιτροπία. Και τώρα που εμείς όλοι μαζί βγάλαμε, καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα σε ξέφωτο, έρχονται αυτοί οι ίδιοι που την έριξαν στο σκοτάδι για να ζητήσουν εκδίκηση. Και δεν ζητούν εκδίκηση από μας. Αυτό είναι το λιγότερο. Ζητούν εκδίκηση από έναν ολόκληρο λαό, γιατί τους αγνόησε, γιατί στάθηκε όρθιος παρά τις απειλές και τους εκβιασμούς στις πιο κρίσιμες ώρες. Γι' αυτό ζητούν εκδίκηση. Και θέλουν να διαγράψουν από τη συλλογική μνήμη τις στιγμές υπερηφάνειας, τις στιγμές αξιοπρέπειας που έζησε ο λαός μας. Ναι, εδώ, σε αυτή την πλατεία, πριν από 4 χρόνια, στιγμές υπερηφάνειας, στιγμές αξιοπρέπειας. Άκουσα. Άκουσα χθες βράδυ τον κύριο Μητσοτάκη να ειρωνεύεται τους Έλληνες που βρέθηκαν εδώ ακριβώς αυτή την πλατεία πριν από 4 χρόνια. Και ξέρετε κάτι, ακόμα δεν συγχωρούν εκείνη τη βραδιά που γκρέμισε το φόβο. Ακόμη δεν συγχωρούν τη βραδιά εκείνη που ανάγκασε σε παραίτηση το χειρότερο πρωθυπουργό και τον πιο δικαστικό πολιτικό που γνώρισε η Ελλάδα. Λοιπόν, όχι. Ό,τι και να κάνουν, η ιστορία δεν σβήνει. Η ιστορία και ο λαός δικαιώνει στο τέλος όσους αγωνίζονται με εντιμότητα, όσους ματώνουν, όσους καταθέτουν την ψυχή τους για να βγει η πατρίδα από τα σκοτάδια, για να φύγει μπροστά, να φύγει μπροστά ενωμένη, αισιόδοξη, δυνατή. Σήμερα ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός και ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα είναι τα επόμενα 4 χρόνια εδώ, για να κυβερνάει όχι με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη, όχι για να υλοποιεί προγράμματα λιτότητας, αλλά για να συνεχίζει τον αγώνα για την πρόοδο και την προκοπή αυτού του τόπου. Και θέλω να θυμηθώ, πολίτες της Αθήνας, 4 χρόνια πριν ήμασταν ξανά εδώ, αλλά και τώρα είμαστε εδώ, στεκόμαστε εδώ, όρθιοι, περήφανοι, γιατί αντέξαμε, γιατί δεν καταθέσαμε τα όπλα, γιατί πετύχαμε τον μεγάλο μας στόχο να βγάλουμε τη θηλιά από το λαιμό του ελληνικού λαού. Σήμερα, 4 χρόνια μετά,
εμείς είμαστε εδώ, αλλά δεν είναι πια εδώ, δεν είναι πια στη χώρα. Τα γεράκια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν αποφασίζουν πια για εμάς οι τεχνοκράτες της Τρόικα. Η Ελλάδα ανήκει και πάλι στους Έλληνες και αυτό είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα που άξιζε να αγωνιστούμε μαζί για να πετύχουμε όλα αυτά τα χρόνια και αξίζει να συνεχίσουμε μαζί και την επόμενη τετραετία για να κάνουμε περήφανους τους Έλληνες, για να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά. Είμαστε εδώ και ζητάμε ξανά την εντολή του ελληνικού λαού, έχοντας αποτρέψει το σχέδιο φτωχοποίησης του λαού μας που ήθελαν να επιβάλλουν. Είμαστε εδώ και ζητάμε την εντολή του ελληνικού λαού να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, αλλά τούτη τη φορά να εφαρμόσουμε και να κριθούμε για το δικό μας, το αληθινά δικό μας πρόγραμμα. Και ζητάμε εντολή, οι πολίτες της Αθήνας, όχι για μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά για την πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα, χωρίς την Τρόικα πάνω από το κεφάλι μας. Ζητάμε εντολή ανατροπής για να οικοδομήσουμε μαζί, έξω από τα μνημόνια, μια νέα Ελλάδα, μια Ελλάδα που θα στηρίζεται ξανά στις δικές της δυνάμεις. Σύγχρονη, ελεύθερη, αυτοδύναμη, κυρίαρχη, δημιουργική. Μια Ελλάδα με περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Περισσότερες από τις 400.000 που ήδη δημιουργήσαμε από το 2015 ως σήμερα, όταν παραλάβαμε μια χώρα που μέσα σε 5 χρόνια είχαν χάσει τη δουλειά τους πάνω από 1.000.000 συμπολίτες μας. Ζητάμε εντολή για μια Ελλάδα με καλύτερους μισθούς και καλές συνθήκες εργασίας. Το αποδείξαμε ότι το μπορούμε. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό μόλις βγήκαμε από τα μνημόνια, αποκαταστήσαμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και κάναμε μεγάλα σημαντικά βήματα για την καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας. Ζητάμε εντολή για μια Ελλάδα της ανάπτυξης για όλους, όχι για 10 ολιγάρχες που θα ελέγχουν όλη την οικονομία και φυσικά την πολιτική εξουσία. Γιατί μας λένε ισχυρή ανάπτυξη, αλλά στην πραγματικότητα εννοούν ανάπτυξη για τους ισχυρούς. Μια ανάπτυξη που θα αφήσει την κοινωνική πλειοψηφία αμέτωχη των ωφελημάτων, αλλά και το φυσικό περιβάλλον απροστάτευτο απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Αυτό άλλωστε έκαναν όταν κυβερνούσαν για χρόνια πριν από την κρίση. Εμείς έχουμε σχέδιο για δίκαιη ανάπτυξη, που σημαίνει ανάπτυξη για όλους, και έχουμε αποδείξει ότι το μπορούμε, γιατί πήραμε μια οικονομία διαλυμένη που μετρούσε 7 ολόκληρα χρόνια ύφεσης και σήμερα είμαστε στο 9ο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης. Οι ξένες επενδύσεις είναι σε ρεκόρ δεκαετίας. Οι εξαγωγές, η βιομηχανία, η οικοδομή, ο τουρισμός καταγράφουν εξαιρετικές επιδόσεις. Αυτή την οικονομία θέλουμε να την κάνουμε να αποδίδει περισσότερο, αλλά να αποδίδει για όλες και για όλους. Όχι μονάχα για 10 οικογένειες που για χρόνια λιμένονται τις δυνατότητες αυτής της χώρας και τρώνε το μεδούλι αυτού του λαού. Με αυτές τις οικογένειες συγκρουστήκαμε, με αυτές τις οικογένειες τα βάλαμε. Γι' αυτό είχαμε μελίσει απέναντί μας την πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης. Δεν υπήρξε ποτέ κυβέρνηση σε αυτό το τόπο που να πολεμήθηκε πιο σκληρά και με τόση λύσα όπως πολεμηθήκαμε εμείς. Και αυτό είναι το παράσημό μας μετά από 4 χρόνια. Αυτή είναι η απόδειξη ότι δεν συμβιβαστήκαμε, ότι καλώς δώσαμε τον αγώνα μαζί σας για να εκπροσωπούμε τα δικά σας συμφέροντα και μόνο αυτά. Ζητάμε επίσης, πολίτες της Αθήνας, εντολή
για μια Ελλάδα που θα δίνει ασφάλεια και αλληλεγγύη για όλους, με ισχυρό κοινωνικό κράτος και δικαιοσύνη, με καλά δημόσια νοσοκομεία και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με καλά δημόσια σχολεία και ποιοτικά δημόσια πανεπιστήμια, με ισχυρή κοινωνική αλληλεγγύη που δεν θα αφήνει κανέναν στο περιθώριο και με ένα δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Ζητάμε, πολίτες της Αθήνας, εντολή για μια Ελλάδα των αξιών που θα συνεχίσει να δίνει το παράδειγμα υπεράσπισης πανανθρώπινων αξιών, όπως το δώσαμε εμείς που βρεθήκαμε για άλλη μια φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στη μεγάλη προσφυγική κρίση, όταν αναδείξαμε ότι προτεραιότητα έχει η ανθρώπινη ζωή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ζητάμε εντολή για μια Ελλάδα ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο ισχυρή. Την Ελλάδα που χτίζει συμμαχίες, ενισχύοντας το ρόλο της στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. Την Ελλάδα που κανένας δεν μπορεί πια να την απειλεί και να την εκβιάζει. Και σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα που κανείς δεν μπορεί να την απειλεί και κανείς δεν μπορεί να παραβιάζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο, αλλά ούτε και στη Μεσόγειο. Γιατί η Ελλάδα σήμερα είναι πυλώνα σταθερότητας, αλλά και φάρος φιλίας και συνεργασίας των λαών στην Βαλκανική Χερσόνησο. Γιατί εμείς τολμήσαμε με γενναιότητα και με πατριωτισμό και ανοίξαμε δρόμους εκεί που κανένας άλλος δεν τόλμησε, με την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών που αποκαθιστά την ιστορία μας, την ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας και βάζει τέλος στον αλυτρωτισμό και στον εθνικισμό. Και σήμερα έχουμε στα βόρεια σύνορά μας μία φίλη χώρα, μία σύμμαχο και όχι έναν εχθρό. Έχουμε στα βόρεια σύνορά μας μια χώρα στην οποία τα ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη επιτηρούν τον εναέριό της χώρο και όχι τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη. Έχουμε μια χώρα σύμμαχο που δεν διεκδικεί πια τα σύμβολα και τα ιστορικά πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μας κληρονομιάς, και ιδίως μετά όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, με τις επιστολές που εδώ και 14 χρόνια παρέδιδαν το όνομα Μακεδονία χωρίς αλλαγή συνταγματική για κάθε χρήση και εντός και εκτός της χώρας των γειτόνων μας. Όλοι οι Έλληνες συνειδητοποίησαν πια τη μεγάλη υποκρισία, την άθλια εθνική απάτη που έστησε η Νέα Δημοκρατία εις βάρος μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Να λοιπόν, πολίτες της Αθήνας, ποια είναι η έντιμη πατριωτική στάση και ποια η στάση της άθλιας πατριδοκαπηλείας. Γιατί πατριωτισμός είναι να λύνεις τα προβλήματα. Πατριωτισμός είναι να κάνεις τη χώρα σου πιο ισχυρή. Πατριωτισμός είναι να αυξάνεις το κύρος της στο διεθνές στερέωμα και να την προστατεύεις από τις αληθινές απειλές και από τους αληθινούς εχθρούς. Όχι να παριστάνεις τον εθνικόφρονα και τον μακεδονομάχο ενώ όταν κυβερνούσες τα είχες εσύ δώσει όλα. Πατριωτισμός είναι να υπερασπίζεσαι την αλήθεια. Όπως είπε και ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, εθνικό και πατριωτικό είναι το αληθινό. Και εμείς ναι, είμαστε περήφανοι. Είμαστε περήφανοι γιατί στο διάβα της ιστορίας η δική μας παράταξη υπηρέτησε πάντα την αλήθεια και το πατριωτικό συμφέρον. Από τα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου, από το έπος του 40 και τα χρόνια του ΕΑΜ μέχρι σήμερα, η αριστερά, η Δημοκρατική Παράταξη, βάζει πάντα πρώτα
το συμφέρον της πατρίδας, το συμφέρον του τόπου. Έτσι και εμείς, πιστοί στις παραδόσεις που εκπροσωπούμε, βάζουμε πρώτα το συμφέρον της Ελλάδας και είμαστε σήμερα περήφανοι που τα 4 αυτά χρόνια καταφέραμε να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή, πιο δυνατή στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Πολίτες της Αθήνας, οι πολιτικοί μας αντίπαλοι σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση νομίζουν ότι δεν απευθύνονται σε πολίτες αλλά σε πελάτες. Όχι σε πολίτες με μνήμη και γνώση αλλά σε πελάτες που θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν. Όλα όσα πράττουν είναι αποτέλεσμα των ομάδων της επικοινωνίας. Και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης δεν κάνει ρούπι χωρίς να ρωτήσει τους επικοινωνιολόγους του. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις εκλογές μου θυμίζει το παιδικό παραμύθι με το Λύκο και τα 3 γουρουνάκια, όπου ο Λύκος μεταμορφώνεται σε καλοκάγαθη γιαγιά για να του ανοίξουν την πόρτα. Έτσι τώρα αυτοί μεταμορφώνονται σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι για να ανοίξει ο λαός την πόρτα. Δεν θα ανοίξει ο λαός την πόρτα, την κερκόπορτα, σε αυτούς που μας καταδίκασαν σε λαιλασία κοινωνική και σε χρεοκοπία. Μας βομβαρδίζουν με διαφήμιση, μας λένε κούφια λόγια και αρνούνται σαν το διάολο το λιβάνι τον προγραμματικό διάλογο. Ακόμα και το debate, όχι μόνο με μένα, καλά αυτό ούτε δεμένος δεν θα ερχότανε, αλλά όλων των πολιτικών δυνάμεων, και αυτό φοβούνται, κρύβονται γιατί κάτι έχουν να κρύψουν από τον ελληνικό λαό. Εμείς ποτέ δεν κρυφτήκαμε από τον ελληνικό λαό. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές βγήκαμε με εντιμότητα μπροστά του και του είπαμε την αλήθεια. Και δεν φοβηθήκαμε ποτέ και την πιο σκληρή και την πιο άδικη κριτική. Γιατί εμείς έχουμε την αυτοπεποίθηση των ιδεών και των πεπραγμένων μας. Την αυτοπεποίθηση που μας δίνει η εντιμότητά μας. Γι' αυτό και πήρα μια δύσκολη απόφαση. Αποφάσισα, αφού δεν έρχεται αυτός, να πάω να δώσω προχθές τη μάχη του Σκάι. Πήγα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που έχει επιλέξει να μας πολεμά δίχως αύριο. Ένα κανάλι που παράγει επί της ουσίας όλη την επικοινωνιακή στρατηγική του κύριου Μητσοτάκη. Πήγα σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη χωρίς ο ίδιος να είναι εκεί. Και το πιο παράδοξο απ' όλα είναι ότι κατάφερε να ιτηθεί ακόμα και εν τη απουσία του. Αυτό είναι το πιο παράδοξο. Αυτό πολίτες της Αθήνας θα το γράψει ιστορία. Να κρύβεσαι, να μην κατεβαίνεις στο γήπεδο και παρόλα αυτά να μην γλιτώνεις την ήττα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Το θέμα όμως είναι γιατί ο κύριος Μητσοτάκης κρύφτηκε σε αυτή την προεκλογική περίοδο. Μα γιατί γνωρίζει ότι είναι εκτεθειμένος για το σχέδιο που ετοιμάζει στον ελληνικό λαό. Γιατί αν ήταν απέναντί μου, θα έπρεπε να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα. Για το σχέδιό τους να ξεπουλήσουν την επικουρική ασφάλιση και να κόψουν ξανά τις συντάξεις. Για το σχέδιό τους να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ. Για το σχέδιό τους να αυξήσουν τις τιμές στο ρεύμα και στα φάρμακα. Για το σχέδιό τους να απολύσουν δασκάλους, καθηγητές, γιατρούς και νοσηλευτές.
για το σχέδιό τους να δώσουν ξανά τα πάντα στους δανειστές πριν ακόμα αυτοί τους τα ζητήσουν. Νόμιζε ο ελληνικός λαός ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει σχέδιο για λιγότερους φόρους, αλλά ξαφνικά μας αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να μειώσει τους φόρους, αλλά να φέρει, λέει, ένα κύμα μεταρρυθμίσεων. Μόνο που δεν θα είναι κύμα, θα είναι τσουνάμι. Τσουνάμι στις κατακτήσεις και στα δικαιώματα της κοινωνικής πλειοψηφίας. Και όλα αυτά, αφού πρώτα η φαρπάξη τους κόπους και τις θυσίες του λαού μας, αφού πρώτα βάλει χέρι στο ταμείο, στο απόθεμα της ρευστότητας που με τόσο κόπο δημιουργήσαμε για να μπορούμε να είμαστε σήμερα ελεύθεροι, για να μπορούμε σήμερα να μην μας εκβιάζει κανείς ούτε σήμερα ούτε αύριο. Γιατί εδώ, πολίτες της Αθήνας, δεν πρόκειται απλά για απόθεμα ρευστότητας, αλλά για απόθεμα κυριαρχίας, για απόθεμα αξιοπρέπειας για τον ελληνικό λαό. Και αυτά τα χρήματα, τις θυσίες και τους κόπους μας, ετοιμάζονται τώρα να αρπάξουν για να τα δώσουν ξανά στις τράπεζες και στους τραπεζίτες. Λοιπόν, για πόσο ακόμα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα δουλεύουν για να ξεπληρώνουν τα σπασμένα των τραπεζών? Πόσα δισεκατομμύρια ακόμα να ξοδευτούν στη μαύρη τρύπα που άνοιξαν τα Golden Boys και οι κομματάρχες των θαλασσοδανείων? Ο ελληνικός λαός την Κυριακή καλείται όχι μόνο να ψηφίσει, αλλά να αποτρέψει μια μεγάλη κλοπή στις θυσίες του, να αποτρέψει ένα μεγάλο έγκλημα εις βάρος των επόμενων γενεών. Δεν θα τους επιτρέψει λοιπόν την Κυριακή ο ελληνικός λαός με την ψήφο του να βάλουν χέρι στις θυσίες και στους κόπους του λαού μας ξανά, και θα κλείσει οριστικά την πόρτα στο σχέδιο Σαμαράς Τουρνάρα, δηλαδή σε ένα νέο μνημόνιο με βαρύτατους όρους και νέα σκληρά μέτρα για το λαό μας. Το βλέπω στα πρόσωπά σας, το βλέπω μπροστά μου σε μια συγκέντρωση που θυμίζει άλλες εποχές. Ας την δουν αυτή τη συγκέντρωση, αυτή που από τις 26 του Μάη το βράδυ νομίζουν ότι ξεμπέρδεψαν με το ΣΥΡΙΖΑ, ξεμπέρδεψαν με την αριστερά, ξεμπέρδεψαν με τον Τσίπρα. Ας το δούνε όλοι αυτό και ας κρίνουν αν είχαν δίκιο που κράτησαν αυτή τη στάση της αλαζονίας, τη στάση να θεωρούν ότι τελείωσε η μάχη. Όχι λοιπόν, η μάχη τώρα αρχίζει. Μόλις φύγουμε από εδώ, αρχίζει η μάχη. Να πείσουμε μέχρι και τον τελευταίο συμπολίτη μας ότι η ανατροπή είναι εφικτή, ότι την Κυριακή το βράδυ ξανά θα γλεντάμε με σημαίες της Ελλάδας, της δημοκρατίας, τη νίκη του λαού μας, τη νέα μεγάλη ανατροπή του λαού μας. Γιατί είναι εφικτό αν εμείς πάνω απ' όλα το πιστέψουμε και δώσουμε και στους πολίτες, τους συμπολίτες, να συνειδητοποιήσουν το μεγάλο διακύβευμα. Πολίτες της Αθήνας όμως, θέλω σήμερα από εδώ, από το Σύνταγμα, από την κεντρική μας προεκλογική συγκέντρωση, να απευθυνθώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, στον καθένα και στην καθεμιά ξεχωριστά. Απευθύνομαι στους απόμαχους της εργασίας και της βιοπάλης, στους συνταξιούχους. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζουν αλλαγές στο ασφαλιστικό που θα δημιουργήσουν μαύρη τρύπα στα ταμεία. Θα την αναπληρώσουν με νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Αυτές δηλαδή που αποτρέψαμε εμείς από την 1η του Γενάρη του 19. Και όλα αυτά
για να δώσουν τη διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ σε ιδιωτικές εταιρείες, αδιαφορώντας αν αυτό οδηγήσει σε νέες φούσκες όπως αυτή της ασπής πρόνοια, αν θυμάστε, όπου οι ασφαλισμένοι έχασαν ολόκληρο το βιός τους. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να διατηρήσουν τη 13η σύνταξη που εμείς θεσμοθετήσαμε ως μόνιμη πριν από λίγους μήνες. Απόμαχοι της εργασίας και της βιοπάλης, προσέξτε καλά, η σύνταξή σας είναι η αξιοπρέπειά σας, είναι η ζωή σας. Θα εμπιστευτείτε ξανά την αξιοπρέπεια και τη ζωή σας σε αυτούς που θυμάστε, γνωρίζετε ότι την καταράκωσαν το 10, το 11, το 12, το 13, το 14 με απανωτές περικοπές σε μισθούς και σε συντάξεις. Απευθύνομαι σε όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θεωρούν ιδεολειπτική αιμονή τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και ξεπερασμένο το οκτάωρο. Θεωρούν καινοτομία τη δυνατότητα εφταήμερης εργασίας. Θεωρούν πλήγμα στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας την αύξηση του κατώτατου μισθού και θέλουν, λέει, σαν οδοστρωτήρας να σαρώσουν τα εργασιακά δικαιώματα. Ενώ στο δημόσιο έχουν ήδη προαναγγείλει απολύσεις σε συμβασιούχους και επαναφορά του κανόνα, μία πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες, μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, τα εργασιακά σας δικαιώματα, η μισθή σας, η δουλειά σας, είναι η ζωή σας, είναι η αξιοπρέπειά σας. Θα εμπιστευτείτε ξανά την αξιοπρέπεια και τη ζωή σας σε αυτούς που την καταράκωσαν με απανωτές μειώσεις και απολύσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Απευθύνομαι στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους μικροεμπόρους, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έταζαν μείωση φόρων, αλλά σήμερα μας λένε καμία μείωση το 2019 και καμία μείωση μέχρι να πιάσει η οικονομία 4% ανάπτυξη, δηλαδή ζήσε μάι μου με αυτούς. Και δεν δεσμεύεται για το κοστολογημένο πακέτο ελαφρύνσεων που εμείς ήδη έχουμε διασφαλίσει για το 2020. Αντιθέτως, έχει προαναγγείλει με σαφήνεια ότι δεν θα μειώσει την προκαταβολή φόρου για την οποία εμείς δεσμευτήκαμε και ότι τα βάρη θα μειωθούν μόνο εάν και εφόσον οι δανειστές μας δεχθούν να μειώσουν πλεονάσματα σε αντάλλαγμα σκληρών μεταρρυθμίσεων. Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, επαγγελματίες, μικροέμποροι, η ελάφρυνση των βαρών σας είναι για σας οι ανάσες που τόσο πολύ έχετε ανάγκη. Θα εμπιστευτείτε ξανά την ανάσα και τη ζωή σας σε αυτούς που σας οδήγησαν σε ασφυξία και σε 300.000 λουκέτα από το 10 ως το 14. Απευθύνομαι σε όσους και όσες αισθάνονται ότι ανήκουν στη λεγόμενη μεσαία τάξη. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία σας κολακεύουν και σας τάζουν οικονομική αποκατάσταση και κοινωνική άνοδο. Σας κλείνουν μάλιστα το μάτι ότι αν μειωθούν κοινωνικές δαπάνες, αν ξυλωθεί το κοινωνικό κράτος, αν καταργηθούν τα επιδόματα, αν εκμηδενιστεί η αλληλεγγύη, η μεσαία τάξη θα είναι, λέει, κερδισμένη. Σας ρωτώ, αλήθεια, εσείς που ανήκετε στη μεσαία τάξη, όταν τα παιδιά σας αρρωσταίνουν, τα πηγαίνετε σε ιδιωτικά ή σε δημόσια νοσοκομεία? Εσείς που ανήκετε στη μεσαία τάξη,
Πού στέλνετε σχολείο τα παιδιά σας, σε ιδιωτικά ή σε δημόσια σχολεία? Εσείς που ανήκετε στη μεσαία τάξη, όταν οι ηλικιωμένοι γονείς σας έχουν προβλήματα, ποιους παίρνετε στο σπίτι, ιδιώτες ή το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι? Εσείς που ανήκετε στη μεσαία τάξη και έχετε παιδιά με ειδικές ανάγκες, ποιους παίρνετε για εκπαιδευτές και δασκάλους, ιδιώτες ή τα πηγαίνετε τα παιδιά στα δημόσια ειδικά σχολεία που τα γεμίσαμε εμείς με δασκάλους της ειδικής αγωγής? Και σας ρωτώ όλους εσάς, θα εμπιστευτείτε ξανά τη ζωή σας σε όσους σας ρήμαξαν με τη φορολογία και τα χαράτσια και σήμερα θέλουν να ισοπεδώσουν όλα όσα σας δίνουν μία προοπτική? Απευθύνομαι τέλος στις νέες και στους νέους. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελαν ούτε την ψήφο στα 17. Δεν αγαπάνε και τόσο το δημόσιο σχολείο και το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν δεσμεύονται για τη διατήρηση των δαπανών στο 1% του ΑΕΠ στην έρευνα που εμείς αυξήσαμε. Δεν δεσμεύονται για το 5% στην παιδεία που εμείς δεσμευόμαστε. Δεν δεσμεύονται για τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό. Νέες και νέοι λοιπόν, η παιδεία, η έρευνα, οι καλύτερες δουλειές, η ελευθερία και τα δικαιώματα στον τόπο σας είναι η προϋπόθεση για να μείνετε εδώ και είναι τα ίδια τα όνειρά σας. Θα εμπιστευτείτε λοιπόν ξανά τα όνειρά σας, τη ζωή σας, σε αυτούς που σας τα έκλεψαν. Μην αφήσετε να σας πάρουν πίσω τα όνειρα. Μην αφήσετε να σας πάρουν πίσω τη ζωή. Μην αφήσετε να σας πάρουν πίσω την αξιοπρέπεια. Πολίτες της Αθήνας, νέες και νέοι, η ιστορία γράφεται με αντίσταση, η ιστορία γράφεται με ανυπακοή, η ιστορία γράφεται με πάλι, με μάχη, γιατί εμείς δεν κρατήσαμε μόνο όρθιες τις σημαίες στα λάβαρα του αγώνα, αλλά δεν δραπετεύσαμε τη δύσκολη στιγμή, δώσαμε τη μάχη, δεν δραπετεύσαμε, μείναμε όρθιοι και κερδίσαμε όσα περισσότερα μπορούσαμε για αυτούς που εκπροσωπούμε, για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για τους μη προνομιούχους Έλληνες, για τους πολλούς και τις πολλές. Και θέλω να απευθυνθώ απόψε και στην καρδιά και στο μυαλό κάθε προοδευτικού πολίτη, αλλά ιδιαίτερα θέλω να απευθυνθώ στους παλιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που βλέπουν και ακούνε, το ξέρω, εδώ είσαστε και μαζί θα προχωρήσουμε και σήμερα και την Κυριακή και την επόμενη τετραετία μέχρι να αλλάξουμε την Ελλάδα, μέχρι να κάνουμε την Ελλάδα πιο δίκαιη. Γιατί τα μεγάλα ιδανικά, οι αγώνες, οι αξίες είναι εδώ και εμείς προχωράμε για να κάνουμε την Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική, για να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη. Θέλω όμως να απευθυνθώ σε αυτούς και σε αυτές που βλέπουν και ακούνε, τους παλιούς ψηφοφόρους, της παλιότερης γενιάς, που βλέπουν και ακούνε τη σημερινή ηγεσία του Κινάλ να έχει πάθει αμνησία για το τι σημαίνει εθνικό συμφέρον. Είδατε τη στάση τους στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και κυρίως να έχει πάθει αμνησία για το τι είναι η δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Γεωργιάδη, του κύριου Σαμαρά. Η πρόεδρος του Κινάλ δήλωσε προχθές ότι θέλει να συνεργαστεί και πάλι με τη Νέα Δημοκρατία και ότι θα δώσει ψήφο ανοχής στον κύριο Μητσοτάκη. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους εσάς. Σήμερα
στηρίζοντας το σημερινό κοινάλ, δίνεται εντολή διακυβέρνησης στη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, σε μια δεξιά ακραία και ακραία νεοφιλελεύθερη. Σας καλώ λοιπόν να μην δώσετε χωρίς τη θέλησή σας στήριγμα σε αυτήν την ακραία δεξιά, αλλά να συμβάλλετε κι εσείς στο αποφασιστικό βήμα για την μεγάλη ανατροπή την ερχόμενη Κυριακή και να ξέρετε μία ψήφο μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση στην οποία θα αναγκαστούν να συμμετάσχουν ή να στηρίξουν θέλοντας και μη όλες οι προοδευτικές δυνάμεις. Και τέλος πολίτες της Αθήνας, θέλω να απευθυνθώ στον κόσμο της αριστεράς, να απευθυνθώ στους απογοητευμένους, τους σκεπτικιστές, όσους βάζουν τις ιδεολογικές διαφορές πάνω από τις ανάγκες της συγκυρίας. Όλους όσοι για τον έναν ή τον άλλον λόγο δεν βρέθηκαν μαζί μας στην κάλπη των ευρωεκλογών. Και θέλω να τους πω, ελάτε τώρα χέρι-χέρι να φράξουμε μαζί το δρόμο στην παλινόρθωση μιας ακραίας, αλαζονικής και εκδικητικής δεξιάς που απειλεί δικαιώματα, ελευθερίες και επιδιώκει να πάρει τη ρεβάνς όχι από μας, αλλά από το λαό μας. Καλούμε όλες τις γενιές της αριστεράς να μην επιτρέψουν στους κήρυκες της μυσαλλοδοξίας, στους λογείς ακροδεξιούς που ονειρεύονται την εξάλληψη κάθε προοδευτικής ιδέας, στους κήρυκες του όψιμου αντικομουνισμού, να εφαρμόσουν στην πλάτη της Δημοκρατικής Ελλάδας τα σχέδιά τους. Να μην τους το επιτρέψουμε μαζί στην κάλπη την Κυριακή, για να μην τους το επιτρέψουμε. Πολίτες της Αθήνας, η σημερινή σας παρουσία εδώ είναι συγκλονιστική, όχι μόνο για το μέγεθος, όχι μόνο για το πάθος, όχι μόνο για τον παλμό σας, αλλά και γιατί βρισκόμαστε σε ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες, αλλά είστε εδώ όπως θα είστε και στην κάλπη την Κυριακή, για να δώσουμε τη μάχη των μαχών, μια μάχη που οφείλουμε να κερδίσουμε για μας, για τα παιδιά μας, για την Ελλάδα. Γιατί την Κυριακή υπογράφουμε ένα νέο συμβόλαιο με το λαό μας και με το μέλλον. Γιατί θέλουμε και μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Την Κυριακή λοιπόν σας καλώ όλες και όλους να γεμίσουμε τις κάλπες με το πάθος, με την απόφαση, με το πείσμα μας. Μας ρωτούνε όλοι αυτές τις μέρες, μπορείτε να το γυρίσετε? Απαντάμε. Η σημερινή συγκέντρωση απαντάει από μόνη της. Αλλά απαντάμε. Το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να μας απευθύνεται είναι, μπορούμε επιτέλους να ζήσουμε καλύτερα στον τόπο μας? Λοιπόν, εμείς λέμε ναι, μπορούμε. Μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα στον τόπο μας. Μπορούμε να δώσουμε ξανά προοπτική στη νέα γενιά. Μπορούμε να φροντίσουμε τους γονείς και τους παππούδες μας όπως πρέπει. Μπορούμε να στηρίξουμε τον έμπορο, τον μικρομεσαίο, τον τίμιο επιχειρηματία. Μπορούμε να δώσουμε ασφάλεια και προοπτική σε κάθε οικογένεια. Μπορούμε να είμαστε το στήριγμα για κάθε μητέρα που θέλει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά της. Μπορούμε, ναι, μπορούμε να ζήσουμε σε μια δίκαιη, ανθρώπινη, σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα του 21ου αιώνα. Η απάντησή μας λοιπόν σήμερα από την πλατεία Συντάγματος είναι ναι. Μπορούμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη εκλογική και πολιτική ανατροπή στη σύγχρονη ιστορία του τόπου μας. Σας καλώ όλους μαζί
αυτές τις ώρες που μείνανε να βρεθούμε δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας, σπίτι το σπίτι, γειτονιά τη γειτονιά, πλατεία την πλατεία, χωριό το χωριό, κανένας να μην λείψει από την κάλπη, κανένας να μην λείψει από τον αγώνα για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας, για το μέλλον μας, για τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συγκλονιστική σημερινή συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτό το μήνυμα της νίκης και της ανατροπής που έδωσε η πλατεία του Συντάγματος για άλλη μια φορά στις 5 του Ιούλη. Γεια σας και με τη νίκη. Γεια σας. Η σημερινή δεν είναι απλά μια συγκέντρωση, είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Το Σύνταγμα, η πλατεία των Ελλήνων γέμισε ξανά απόψε με ελπίδα, με αισιοδοξία, με αποφασιστικότητα. Η ιστορία αυτού του τόπου είναι για μας η κινητήρια δύναμη. Είναι η δύναμη του μέλλοντός του. Οι αγώνες του λαού μας ήταν πάντα η εγγύηση για ένα καλύτερο αύριο. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Γιατί ό,τι και να κάνουνε, αυτοί μπορούν να έχουν μονάχα στούντιο και δημοσιογράφους. Δεν μπορούν να κάνουν μια τέτοια συγκέντρωση. Δεν μπορούν να ζήσουν την αληθινή αγάπη των απλών ανθρώπων. Γεια σας και με τη νίκη θα νικήσουμε. Γεια σας. Όλοι μαζί θα προχωρήσουμε μπροστά ενωμένοι. Οι Έλληνες δεν θα γυρίσουν πίσω. Δώσαμε το μήνυμα σήμερα από την πλατεία του Συντάγματος. Θα νικήσουμε γιατί τώρα αποφασίζουμε για τη ζωή μας. Πρώτα η ζωή μας και η ζωή θα νικήσει και πάλι. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες και με τη νίκη μέχρι τελευταία στιγμή στην κάλπη μαζί. Γεια σας.